Υπήρξε ένα ενδιαφέρον για το να δούμε τι, να σκάψουμε λίγο το παρελθόν της. Δεν άργησε λοιπόν το FDIS, την Τετάρτη που μας πέρασε, να έχει αποκλειστικά μια πληροφορία για μια σχέση της με έναν πολύ πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει στην ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, έχει υπάρξει και διεθνής μας. Ο λόγος για τον Παντελή Καφέ. Όπου εδώ έχουμε μια αποκλειστική φωτογραφία, δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε στο FDIS. Το FDIS είχε μια φωτογραφία η οποία ήταν απόσπασμα από ένα screenshot, από ένα βιντεάκι, όπου διαφαίνονταν το ζευγάρι, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτή, αλλά εμείς τη βρήκαμε σε ευκρίνεια τεράστια και σπουδαία. Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία βγήκε σε beach bar της Χαλκιδικής. Α, και έχουμε θολώσει τα πρόσωπα πολύ σωστά, γιατί δεν υπάρχει και ο νόμος που προστατεύει. Είναι και συνάθρηση, είναι παλιό, είναι τον Ιούλιο του 18 σε Beach Bar της Χαλκιδικής. Το βρήκαμε στο Facebook page του club αυτού, του Beach Bar. Ο Παντελής Καφές, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι ζευγάρι. Από πού? Από το ότι την έχει πιάσει έτσι. Κεφαλοκλή. Την έχει πνίξει, ναι. Την, ναι. Την έχει χταποδιάσει, λέει, το control. Φέρω. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ακόμη ζευγάρι. Δεν ξέρω. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, καθώς ήταν μαζί μέχρι και τα μέσα του καλοκαιριού που η Ρασέλ μπήκε στο παιχνίδι. Οπότε με την επιστροφή της δεν ξέρουμε πού τους έχει βρει αυτό το πράγμα και σε συνδυασμό με αυτό που θες να πεις τώρα εσύ που σου κρέμεται, ένα ξανθό... Στάζει. Ένα ξανθό αγόρι που λέγεται Edward. Δεν βρέθηκε λίγο πιο κοντά με τη Ρασέλ στο παιχνίδι. Ο Παντελής Καφές, γιατί να είναι όλοι ακόμα μαζί της. Γι' αυτό λέμε ότι δεν ξέρουμε. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι μαζί, μπορεί να μην είναι. Και επίσης αυτό με τον Έντουαρντ που λέμε, ναι, διαφάνηκε μέσα από το σοου, αλλά δεν μας το δείξανε. Εμείς αν δεν δούμε, δεν πιστεύουμε. Απλώς ξύπνησαν μαζί, στο ίδιο κρεβάτι. Ναι, μπορεί να κοιμηθεί. Ήταν καθημιστικό, το είδαμε. Ευελίνα, mille pardon, αλλά είπε η Ρασέλ, αν αναρωτιέστε αν είναι αυτό που νομίζετε, σας απαντώ ότι ναι, είναι αυτό που νομίζετε. Αλλά είναι και ειρωνική. Ναι, αλλά μετά είπε όμως ότι ήμασταν φίλοι και μιλούσαμε και μας πήρε ο ύπνος. Ναι, να σε αποφασίσει όμως, είναι φίλοι και τους πήρε ο ύπνος ή είναι αυτό που νομίζουμε, να μας πει και εμάς να ξέρουμε. Είναι και ανάφθρα η Ρασέλ, αφήνει και τα υπονοούμενα έτσι. Ανάφθρα επικοινωνιακά, όχι. Δεν θέλω να παρεξηγήσω. Αντροτραγανίστρα. Εντάξει, τα επίθετα έρχονται και φεύγουν. Ο Παντελής Καφές στη Θεσσαλονίκη δεν είναι. Μα στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσε. Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω. Τη Ρασέλ νομίζω ότι τώρα είναι στην Αθήνα. Άρα δεν τα έχει. Και τι θα πει αυτό. Μπορεί να είναι για δουλειές. Ο Έντουαρντ που θα είναι μετά. Πάντως, να πω κάτι. Το ζευγάρι αυτό υπήρχε και ήταν γνωστό ζευγάρι της πόλης. Δηλαδή κυκλοφορούσαν άνετα. Απλά δεν είχε πάρει καμία δημοσιότητα γιατί η Ρασέλ δεν ήταν αναγνωρίσιμο πρόσωπο μέχρι πρότινος. Τι λέω, αφού είχε βγάλει το τραγούδι. Καλά, να σου πω για κόσμο που έχει βγάλει ένα τραγούδι. Στα charts. Δεν είναι, δεν γίνεται τόσο εύκολα. Με ένα τραγούδι δεν γίνεσαι αναγνωρίσιμος απευθείας. Της έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα το show και γι' αυτό προέκυψε και το ενδιαφέρον το εύλογον και γι' αυτό το fdis.gr είχε αυτή την αποκλειστικότητα την οποία εμείς πήγαμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό και... σημαίνει ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Μπράβο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπήκε στο χώρο της δημοσιογραφίας. Παναγιώτη, επίσημα σε χρίζω. Κάτσε να σκεφτώ τι τον χρίζω. Χρήσε με κάτι. Καλό, ναι. Κάτι καλό θα σκεφτώ μετά τις διαφημίσεις. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι καλό. Μου έρχονται μόνο πράγματα. Επίσημα σε χρίζω κατά κίτρινο πάλι. Και ζήσανε μόνο για λίγο, δεν ξέρουμε αν χωρίσανε. Λοιπόν, χωρίσανε, Αλέκα μου, εσύ που τα ξέρεις όλα. Δεν ξέρει το Αλεκάκι, λέει, δεν ξέρει. Δεν σε πήρε ο Παντελής Καφές, εντάξει. Λοιπόν, πάμε.